Γεια σας, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο το οποίο μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές κοπέλες. Ένα βίντεο με must have προϊόντα από την αγαπημένη μου εταιρεία Inglot. Αν βλέπετε τα βίντεο μου θα ξέρετε ότι Inglot είναι η αγαπημένη μου εταιρεία καλλυντικών και αυτό γιατί έχει πάρα πολύ καλής ποιότητας προϊόντα σε πολύ καλές τιμές και δεν περιέχουν parabens και γλουτένη στην οποία είμαι αλλεργική, οπότε μπορώ να χρησιμοποιώ άφοβα όλα τους τα προϊόντα. Από τότε ξεκίνησα να χρησιμοποιώ προϊόντα Inglot, έτσι ανακάλυψα την εταιρεία, την λάτρεψα και νομίζω ότι η πλειοψηφία των καλλυντικών μου είναι από τη συγκεκριμένη. Δεν εργάζομαι για την Inglot, δεν με πληρώνει η Inglot για να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο, δεν είναι sponsored, απλά είναι η αγαπημένη μου εταιρεία. Πιστεύω ότι αξίζει να τη δοκιμάσετε. Υπάρχουν καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους και στην επίσημη σελίδα στο Facebook, οπότε πάμε να δούμε τα προϊόντα. Έχω πάρα πολλά προϊόντα για τα χείλη από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η πλειοψηφία των προϊόντων μου είναι για τα χείλη και αυτά που ξεχωρίζω είναι τα lip pencil, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως lip liner, αλλά να γεμίσετε και τα χείλη σας και να έχετε ένα matte αποτέλεσμα. Έχουν ξύστρα στο κάτω μέρος και έχω επιλέξει χρώματα τα οποία είναι βασικά, όπως ένα σκούρο μπορντό για αυτή την εποχή, ένα beige, ένα κόκκινο, ένα ροζ. Είναι οι αγαπημένες μου αποχρώσεις. Τα χρησιμοποιώ non-stop. Αν έχετε ξηρά χείλη μπορείτε να τα συνδυάσετε με ένα lip balm ή με ένα lip gloss από πάνω. Πολύ καλή διάρκεια, τα νιώθω πάρα πολύ άνετα στα δικά μου χείλη και σε πάρα πολύ καλές τιμές, τα 9,5 ευρώ κοστίζουν περίπου. Πολύ ωραία προϊόντα. Τα κόκκινα χρώματα της Inglot και στα κραγιόν είναι τα αγαπημένα μου. Το 126 είναι ένα καθαρό κόκκινο με μπλε υποτόνους, αλλά και το 103 είναι ένα πολύ ωραίο κόκκινο πορτοκαλί. Τέλειο για καλοκαίρι, είναι τα δύο αγαπημένα μου κόκκινα κραγιόν. Αν με δείτε με έντονα χείλη, σίγουρα θα φορά κάποια από την Inglot. Η υφή τους είναι υπέροχη, η μυρωδιά τους δεν με ενοχλεί καθόλου και μυρίζουν κάτι σαν κεράσι. Πάρα πολύ ωραία κραγιόν, πολλές υφές, αλλά αυτά που ξεχωρίζω εγώ είναι τα κόκκινα, έχουν πάντα πολύ ωραίες αποχρώσεις και σε όποιους υποτόνους θέλετε, οπότε σίγουρα θα βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιδερμίδα. Αν σας αρέσουν όμως τα ζουμερά χείλη όπως και εγώ, τα lip gloss τους είναι και αυτά αγαπημένα. Τα συγκεκριμένα είναι τα Slick Creams, τα οποία δεν είναι ακριβώς lip gloss, είναι κάτι ανάμεσα σε lip gloss και σε υγρό κραγιόν. Οι αποχρώσεις είναι υπέροχες, τις θέλω όλες, αλλά αυτές που έχω ξεχωρίσει είναι η 94, ένα πολύ ωραίο ροζ, το χρώμα των χιλιών μας, αλλά σε ροζ, το 100, ένα πολύ ωραίο ροδακινή βερικοκή, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, αλλά αν έπρεπε να έχω ένα από τα Slick Creams τότε αυτό θα ήταν το 90. Είναι το Peachy Pink που λατρεύω, μία πολύ ωραία απόχρωση, ταιριάζει με όλα, με smoky μακιγιάζ, με πρωινό μακιγιάζ, είναι το ιδανικό lip gloss για ένα νεανικό φρέσκο αποτέλεσμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά τους, μυρίζουν εξαιρετικά, η σύστασή τους είναι πολύ λεπτή, δεν κολλάνε καθόλου στα χείλη, κρατάνε για πάνω από 3 ώρες στα χείλη και μετά αφήνουν μια πολύ ελαφριά απόχρωση, φεύγει η λάμψη αλλά κρατάει την ενυδάτωση, τα αγαπημένα μου lip gloss ever. Αλλά από όλα η αγαπημένη μου φόρμουλα είναι τα gel lipsticks και μου αρέσει πολύ αρχικά και η συσκευασία τους, είναι πολύ μικρούλα, χωράει σε οποιαδήποτε τσάντα, σε μικρό νεσεσέρ, ακόμα και όταν θέλουμε να βγούμε το βράδυ. Στη συλλογή μου έχω διάφορες αποχρώσεις, αλλά το must have για μένα είναι το νούμερο 61, είναι το χρώμα των χιλιών μου αλλά καλύτερο, οπότε μου δίνει ένα πολύ ωραίο σοφιστικό αποτέλεσμα. Όταν δεν ξέρω τι να βάλω, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο και όπως βλέπετε το τελειώνω και νομίζω ότι δεν έχω τελειώσει ποτέ ξανά κραγιόν. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και δείχνει πολλά. Και μία πολύ ιδιαίτερη απόχρωση που δεν τη βρίσκουμε εύκολα σε εταιρείες είναι το Mauve κραγιόν, ένα πολύ ωραίο χρώμα το οποίο το έχω φορέσει πάρα πολύ και άνοιξη και καλοκαίρι και ειδικά τώρα που χειμωνιάζει, είναι το νούμερο 65. Μ' αρέσει πολύ η σύστασή τους γιατί απλώνεται υπέροχα, ενυδατώνουν τα χείλη, αλλά όταν φεύγει η λάμψη μένει το χρώμα και είναι απίστευτα. Άλλο ένα προϊόν που ξεχωρίζει από την Inglot είναι τα gel eyeliners. Είναι τα καλύτερα eyeliner που έχω δοκιμάσει από θέμα απόδοσης, διάρκειας, το πόσο στρώνουν πάνω στο μακιγιάζ. Είναι υπέροχα. Το νούμερο 77, ένα κλασικό μαύρο, είναι must have για μια συλλογή μακιγιάζ. Όμως υπάρχουν και πολλά χρωματιστά όπως το 74, ένα πολύ ωραίο mauve και το 87, ένα υπέροχο πετρόλ. Αυτά έχω εγώ, αλλά υπάρχουν άπειρες αποχρώσεις. Αν πάτε σε καταστήματα Inglot θα δείτε πάρα πολλές και μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά μακιγιάζ με τα συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούνται και ως βάση και μετά από πάνω μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε σκιά. Δεν έχω αρκετά καλά λόγια να πω για τα συγκεκριμένα, τα λατρεύω. Και το επόμενο προϊόν για τα μάτια, το οποίο υπεραγαπώ από την Inglot, είναι οι σκιές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες αποχρώσεις και πόσες υφές και
είναι άπειρες οι σκιές που έχει η Inglot και προσπάθησα, ειλικρινά προσπάθησα να έχω τις 5 αγαπημένες. Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας παλέτα, υπάρχουν σε πάρα πολλά σχέδια όπως τετραπλή ή διπλή ή τριπλή. Η πενταπλή μπορείτε να κάνετε και με 10 σκιές και υπάρχουν και πιο μεγάλες οι οποίες είναι για επαγγελματίες. Οπότε πάμε να σας δείξω τις αγαπημένες μου 5 σκιές. Η πρώτη είναι η 360, είναι ένα μεσαίο καφέ το οποίο μπορείτε να το βάλετε στο μακιγιάζ σας, στα φρύδια σας, μπορείτε να κάνετε κοψίματα στο πρόσωπο με αυτό. Είναι matte και έχει πολύ καλή χρωματική απόδοση, αλλά η αδυναμία μου είναι οι shimmer σκιές τους. Και η 397 είναι το αγαπημένο μου ροζ, το οποίο το χρησιμοποιώ ασταμάτητα. Αυτές οι αποχρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως highlighter, και ως highlighter χρησιμοποιώ και την 393, η οποία είναι ένα πολύ απαλό σαμπανί χρυσό, και η 606 είναι το αγαπημένο μου χρώμα για να κάνω ένα πολύ ωραίο χάλκινο μακιγιάζ, αλλά και η 402 είναι το πιο ωραίο taupe, ασημί, με λίγο γκρι, με λίγο καφέ, είναι τόσο ιδιαίτερη και για 6 ευρώ που κοστίζει κάθε σκιά τα 2,7 γραμμάρια είναι απίστευτη η τιμή για την ποσότητα που παίρνω, το οπότε must have είναι και οι σκιές από Inglot. Και τώρα περνάω στα προϊόντα για το πρόσωπο και το αγαπημένο μου ρούζι είναι αυτό που φοράω και σήμερα. Είναι το νούμερο 20, είναι ένα matte rose, πολύ γλυκό χρώμα, ταιριάζει με όλα, δείχνει τόσο φρέσκο, η απόδοσή του είναι τέλεια και έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, οπότε και αυτό το ρούζ είναι στα must have. Και τα δύο τελευταία must have για μένα είναι προϊόντα που τα βρίσκουμε πολύ δύσκολα από άλλες εταιρείες και κυρίως στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι ένα σπρέι το οποίο αφού έχουμε τελειώσει το μακιγιάζ μας, το ψεκάζουμε, σταθεροποιεί το μακιγιάζ, τα κάνει όλα να μπλέκονται μεταξύ τους και φαίνεται πιο φυσικό και είναι το Makeup Fixer. 2-3 ψεκασμούς από αυτό και το μακιγιάζ σας θα δείχνει υπέροχο όλη μέρα, οπότε και αυτό στα must have. Αλλά και το Duraline ή Duraline αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα αγαπημένο. Τι κάνει το συγκεκριμένο προϊόν? Με αυτό μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Μπορείτε να μετατρέψετε τα gel eyeliner σε χρωματιστές μάσκαρα, μπορείτε να προσθέσετε σταγόνες από το συγκεκριμένο σε μάσκαρα που έχει αρχίσει να ξεραίνεται, το χρησιμοποιείτε με κάποια pigments, δηλαδή με σκιές σε ελεύθερη μορφή και τις κάνει να φαίνονται πιο έντονες και πιο σταθερές. Είναι ένα προϊόν που τα κάνει όλα και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στη συλλογή μας. Αν τα gel eyeliner αρχίσουν να γίνονται λίγο πιο ξηρά, μπορείτε επίσης να το αραιώσετε με αυτό και να το εφαρμόσετε σαν να έχετε ανοίξει μόλις το προϊόν. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν και αν βρεθείτε σε καταστήματα Inglot, αξίζει να το δοκιμάσετε. Αυτά ήταν τα δικά μου must have προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έδωσα ιδέες. Αν έχετε και εσείς να μου προτείνετε κάτι, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και τις δικές σας προτάσεις. Αν έχετε δοκιμάσει κάτι από την Inglot ή αν το δοκιμάσετε μετά από αυτό το βίντεο, περιμένω και αυτά τα σχόλια, περιμένω τις εντυπώσεις σας. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!